Ναι, για να μην γκρινιάζετε, εγώ σπάνια χρησιμοποιώ τα 3 λεπτά. Και το ξέρουν όλοι όσοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Αλλά πλέον, εδώ υπάρχει αποκάλυψη. Και δεν μιλάω για τη Βουλή, για όσο κόσμο μας ακούει. Και μιλάω συγκεκριμένα πρακτικά με βάση όσα υπόθηκαν και από τον κύριο Πρωθυπουργό, όχι όλα, και από τον κύριο Βορύδη. Και ρωτάω λοιπόν, και ρωτάω για τον κόσμο. Ας υποθέσουμε ότι αυτοί που έχουν καταγωγή ελληνική, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν το ακούσατε, τρίτης, τέταρτης γενιάς, πόσοι είναι σε όλο τον κόσμο, 10 εκατομμύρια, τόσοι υπολογίζονται, άλλοι τόσοι δηλαδή, άλλη μια Ελλάδα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το 1/3 από αυτούς, 3 εκατομμύρια, γραφτούν κανονικά, πάρουν την ελληνική ηθαγένεια και γραφτούν και στους εκλογικούς καταλόγους. Και ψηφίζουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν θα γίνει, κύριε Λιβάνη, ή έχω άδικο? Έχει δικαίωμα κάποιος που είναι ελληνικής καταγωγής από το 1821 ή από το 1900, δεν ξέρω από πότε, και από κάποιος, παρότι έχουν γίνει μίξη με διάφορες χώρες, με διάφορες υπηκότητες κλπ, έχει δικαίωμα να έχει ελληνική ηθαγένεια, να είναι δηλαδή Έλληνας πολίτης με βάση το δίκαιο του αίματος? Ναι ή όχι? Μπορείτε να μου πείτε ναι ή όχι? Έχει. Έχει, δεν έχει? Συμφωνούμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το χρησιμοποιούν είτε σκόπιμα με κινητοποίηση διάφορων μηχανισμών κλπ. Κλπ. Είτε και αυθόρμητα, που αυτό αποκλείεται να γίνει. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει ποτέ. Τι θα έχουμε στις εκλογές, μπορείτε να μας πείτε? Και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό. Τι θα έχουμε στις εκλογές? Και για όλους όσους στηρίζουν αυτό που το χαρακτηρίσαμε έκτρωμα, και όχι την κυρία Κωνσταντοπούλου, να διαβάζει το ριζοσπάστη καλύτερα άλλη φορά. Το νόμο εμείς θεωρήσαμε ότι είναι έκτρωμα και δεν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Λέω λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι αυτοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. 3 εκατομμύρια ψηφοφόροι και 5,5-6, πόσοι είμαστε εδώ, δεν θυμάμαι, από ποιο θα καθοριστεί το αποτέλεσμα? Είστε σοβαροί? Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα, παρά μόνο το συναισθηματική, όσοι έχουν τέλος πάντων, γιατί και εμείς έχουμε γυρίσει τον κόσμο. Και μην ακούω μερικούς να λένε δεν ξέρει το κουκουέ και δεν έχει επαφή. Εμείς έχουμε οργανώσεις σε περισσότερες, σε πολλές χώρες. Και πηγαίνουμε συνέχεια και έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Και βρίσκουμε τις ελληνικές κοινότητες και όσους υπάρχουν εκεί. Και το ξέρετε αυτό. Άρα έχουμε, ξέρω εγώ για ποιον λέω. Μιλάτε, δεν λέω Παφίλη, για εσάς, κύριε Τσάρα. Λέω λοιπόν, ναι, θα τελειώσω. 2 λεπτά, 3 έχω. Με πιέζετε κι εσείς, πιέζουν και οι υπόλοιποι. Δικαιοσύνη για όλους. Ακούστε παρεμβάσεις για να θα σας δώσω τον χρόνο, κύριε Παφίλη. Αλλά μια που το αναφέρετε, για να γίνει ξεκάθαρο σε όλους. Δεν υπάρχει δυνατότητα των 3 παρεμβάσεων από τους κοινοβουλευτικούς. Κατ' εξαίρεση και με πρωτοβουλία του εκάστοτε προεδρεύοντος, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να παρέβει κάποια στιγμή στη συζήτηση. Μόνο που αυτό γίνεται και δύο. Στους υπόλοιπους λοιπόν, δεν το κάνω ποτέ. Συγγνώμη. Συνεχίζω λοιπόν και μην μιλήσω. Διέκοψα για να ξεκαθαρίσουμε ναι. Τι θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Ναι, να ακολουθηθεί ό,τι θέλει, κανένα πρόβλημα. Λέω λοιπόν και σας ρωτάω όλους εσάς, ποιος θα καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, ούτε οικονομική ούτε κοινωνική, παρά μόνο συναισθηματική, να ψηφίσουν 3 εκατομμύρια? Τι λέτε τώρα? Οι οποίοι δεν θα υφίστανται και καμία, λέω ορισμένοι ναι. Γι' αυτό βάλαμε και κριτήρια. Πέστε μας χωρίς κανένα κριτήριο, τι σώι έκτρωμα είναι αυτό? Ποιος θα αποφασίσει δηλαδή τι κυβέρνηση θα έχει η Ελλάδα ή ποια κόμματα θα είναι στην Ελλάδα? Και σας λέω ότι εμείς πέραμε 12% έτσι στις τελευταίες εκλογές και παλιότερα πέραμε και 14. Δεν είναι θέμα κομματικό. Σε τελευταία ανάλυση τι είναι η κυριαρχία? Τι κυριαρχία είναι αυτή? Τι κράτος είναι αυτό που θα καθορίσουν ψηφοφόροι οι οποίοι δεν έχουν καμία οικονομική ή κοινωνική σχέση παρά μόνο αίματος όσο έχουν και θα αποφασίζουν? Πώς το δέχεστε αλήθεια? Τι θα πείτε στον κόσμο? Για τον κόσμο τα λέω αυτά. Να ξέρει ο ελληνικός λαός τι παιχνίδια παίζονται.
παιχνίδια και από εδώ, εσωτερικά, αλλά και γενικότερα. Και ας το μετρήσει και ας καταλάβει ότι να συζητήσουμε μεν για τα κριτήρια, αν θα πρέπει να μειωθούν ή να αυξηθούν, αλλά όχι πάτε σκυλιά λέστε και αλεστικά με δώστε. Έλεος δηλαδή. Τι είναι αυτό? Και πέστε μας ποιο επιχείρημα, ένα επιχείρημα, λογικό επιχείρημα, που να λέει ότι 3 εκατομμύρια που ζουν από την Αυστραλία μέχρι οπουδήποτε αλλού θα ψηφίζουν κανονικά στις εκλογές και δεν μετέχουν και στο αποτέλεσμα. Αυτό είναι διαστροφή. Καλώς. Και απαντήστε.